7 ή 8. Το 7 ήταν το προηγούμενο. Γραφή. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Κι εγώ είμαι εγώ. Καλωσορίσατε στο 8ο επεισόδιο της ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά 12 ετών και άνω και έχουμε πέσει ήδη στα βαθιά νερά ή έχουμε πέσει στα βαριά, ο καθένας όπως θέλει το... Το λέει. Το εξηγεί. Και σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που εμείναμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκινήσαμε το κεφάλαιο το πολύ ενδιαφέρον της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το κεφάλαιο 6 από το βιβλίο μου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Γωγό μου, έχουμε νέα. Τι? Πάει καλά η επανέκδοση του βιβλίου. Είμαστε σε καλό δρόμο. Τι? Ναι. Βρήκατε εκδοτικό οίκο. Yes. Yes, yes. Βρειάζει να μου το πείτε τώρα. Ή δεν γίνεται. Ότι έχουμε, έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να επανεκδοθεί. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο εκδοτικός οίκος. Σημασία είναι ότι θα επανεκδοθεί το βιβλίο. Θα σου πω τώρα ποιος ο εκδοτικός οίκος είναι. Να αφήσουμε και λίγο surprise. Να αφήσουμε και λίγο το στοιχείο της έκπληξης. Ναι. Σημασία αν έχει το βιβλίο θα επανεκδοθεί. Και έτσι θα μπορούν να το πάρουν και όσοι δεν καταφέρουν να το πάρουν στην πρώτη φάση. Απορώ γιατί βάφεσαι τώρα. Απορείς γιατί? Γιατί βάφεσαι τώρα. Επειδή είμαι μια γυναίκα η οποία έχω πολλές δουλειές να κάνω. Και είπα να μην χάνω χρόνο και επίσης το παιδί μου δίνει εξετάσεις. Οπότε εφόσον μας κάνει τη χάρη στο διάλειμμα της από το διάβασμα των εξετάσεων να καθίσει για να κάνουμε το Θεκφλίξ νούμερο 8. Ποιο Θεκφλίξ? Τι λέω? Είμαι περίπτωσάρα. Εφόσον το παιδί μου μας κάνει τη χάρη στο διάλειμμα της από το διάβασμα των εξετάσεων να καθίσει να κάνουμε το νούμερο 8 της εισαγωγής στη ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω. Τώρα είχα έβαλα και λάθος το σκουλαρίνκι μου, όλα καλά. Είπα να μην χάσω χρόνο, να αρχίσω να βιντεοσκοπώ, ενώ προσπαθώ να γίνω λίγο... Δες πόσο τυχερή είσαι εσύ που κάνεις μόνο voice reveal. Χρειάζεται ούτε να φτιάχνεις τα μαλλιά σου, ούτε να τα χτενίζεις, ούτε τίποτα. Τι ψάχνετε, κύριε? Τσιτάρα. Τι? Σε κάποιον επόμενο επεισόδιο να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που έχουν λίγο OCD. Όχι σε αυτό, σε κάποιον. Έχει μερικούς ανθρώπους με λίγο OCD. Ξέρεις τι είναι το OCD? Όχι. Obsessive Compulsive Disorder. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι διαγνωσμένος. Αν και κατηγορείται ότι έχει, δεν είναι διαγνωσμένος. Μιλούμε για τον μπαμπά μας, ο οποίος έχει έχει μην τυχόν και σβήσουμε τα ακουστικά μας. Γιατί στο παρελθόν τα έχουμε σβήσει, να μην λέμε και βλακίες. Λοιπόν, έχουμε μείνει τώρα στη σελίδα 137 αυτού του βιβλίου. Το καινούργιο βιβλίο θα έχει διαφορετική σελιδοποίηση, οπότε δεν ξέρουμε σε ποια σελίδα θα είναι το αν θα επανεκδοθεί. Είμαστε στο 6ο κεφάλαιο και έχουμε βρεθεί στο πολύ κρίσιμο ερώτημα. Cliffhanger, δεν είπαμε? Άντε πάλι. Τι σημαίνει κάνω σεξ? Ξέρεις τι θυμάμαι τώρα? Τι? Τα Χριστούγεννα, όταν ήμασταν στην Αθήνα, 27 του Δεκέμβρη, εσύ δεν είχες έρθει μαζί μας που πήγαμε στον Ονόν του Νικολά? Όχι. Δεν είχες έρθει, σε πήγαμε σπίτι, ναι. Έμεινα σπίτι, δεν πήγα σπίτι. Ήμασταν μαζί στην παιδική χαρά. Ναι. Και μετά νομίζω σε πήγαμε σπίτι και πήγαμε μόνοι μας στον Ονόν του Νικολά. Γιατί δεν είχες έρθει. Παιδική χαρά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όχι, δεν ήσουν στην παιδική χαρά. Μας έπαιρνε τηλέφωνο όταν ήμασταν στην παιδική χαρά. Ναι. Τότε που είχε συμβεί εκείνο το περιστατικό. Ναι, 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 θυμάμαι. Δεν ήσουν μαζί. Ήσουν μαζί μας συνεχώς από ηχητική κλίση Viber. Αλλά δεν ήσουν να διαζώσεις μαζί μας την παιδική χαρά. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, στα 12,5 πλέον τα κορίτσια μπορεί και να βαρεθούν να πα στην παιδική χαρά, στα συγκρούμενα, στα φουσκωτά και όλα αυτά. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Μην σου πω και τα αγόρια σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, στο δρόμο προς το σπίτι του νονού, ναι, ερωτούσε διάφορες ερωτήσεις στο παιδί. Ναι. Οι οποίες. Ποιο παιδί? Ο Νικόλας. Α, ναι. 8 χρονών είπαμε. Οι οποίες φτάσαμε σε ένα, άρχισε να ρωτά για το θύλασμα του βρέφους και σιγά σιγά πήγαμε στην απαρχή μιας σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
Και την ώρα που φτάνει να μείνει έξω από το σπίτι του νονού και μου λέει, και πώς μπαίνει το γονιμοποιημένο ο Άριον μέσα στη μήτρα. Και του λέω, τώρα το φτάσαμε στο σπίτι του νονού. Έτσι το είπε. Έγινε αφού του τα λέει. Δεν του το απάντησε. Του λέω, τώρα φτάσαμε στο σπίτι του νονού. Αύριο. Αύριο. Έτσι μείναμε και με τον Νικόλα τότε σε ένα cliffhanger. Τι λείπει από το USB σα, πέστε μα. Θα το έχω βάλει, αλλά φέρτε το να σα το βάλω. Δεν έχει πρόβλημα. Δώστε μου το. Ναι. Που λε. Ναι, και είχε μείνει σε cliffhanger και ο Νικολή. Ο οποίο μου λέει, και πώ μπαίνει το γονιμοποιημένο νοάριο μέσα στη μήτρα. Έτσι λοιπόν. Και ο. Μάλιστα. Ο Νικόλα έμεινε σε cliffhanger να πει. Έμεινε ο Νικόλα σε cliffhanger. Οπότε αλλά αφήσαμε... το μόνο που έγινε ήταν να περάσουν 5 μήνες και να μην του πείτε την απάντηση. Όχι, κόρη, είπα του. Την επομένη. Έχουμε και ένα βίντεο. Έχουμε και ένα βίντεο με την αντίδραση του. Μόλις το άκουσε όλο, έμεινε έτσι. Μετά το ξεπέρασε το παιδί μας. Εσύ πρέπει να είμαι δίκαιη ότι... Δεν αντέδρασες έτσι, όπως τον Νικόλα. Αντέδρασες πολύ πιο ήρεμα. Ναι, επειδή τα πιο βασικά τα ήξερα. Τα ήξερες, ναι. Ναι, ρε, αλλά και επειδή είσαι μεγαλύτερη, στα 12,5 μπορείς να καταλάβεις καλύτερα κάποια πράγματα από ό,τι στα 8. Ναι. Αν και οι απορίες του Νικόλα είχαν πάρα πολύ πλάκα. Δεν είναι ο Νικόλας του... Σκέφτομαι μπορεί να τη πω, ναι. Σκέφτομαι αυτή την ερώτηση μου άρεσε, μια ερώτηση μου άρεσε. Το και τι θα νιώθω εγώ με το σακουλάκι αυτή. Όχι. Δεν θυμάμαι. Όχι. Είχε ωραίες ερωτήσεις. Είχε ωραίες ερωτήσεις. Μπορεί να τις αναφέρω. Μπορεί να τις αναφέρω κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου γιατί είναι χιουμοριστικές. Λοιπόν, τι σημαίνει κάνω σεξ. Εγώ ποτέ να ξέρω. Κοίταξε, εσύ κανονικά πρέπει να ξέρεις γιατί το έχουμε συζητήσει, αλλά θα σου διαβάσω από το βιβλίο. Ναι. Κάνω σεξ σημαίνει χρησιμοποιώ τη σεξουαλική λειτουργία του σώματός μου, η οποία είναι και αναπαραγωγική. Καταλαβαίνεις αυτή την πρόταση? Ναι. Το σώμα μας είναι προγραμματισμένο έτσι, ώστε ορμέμφυτα, δηλαδή από μόνον του, χωρίς να του το μάθει κανένας, κινούμενον από τις ορμές που είναι έμφυτες στο σώμα μας, να κινείται προς την αναπαραγωγή του είδους και την ευχαρίστηση που προκύπτει από το σεξ. Λοιπόν, ο Θεός, η φύση που μας έφτιαξε, λέει σου, επειδή είναι μεγάλη ταλαιπωρία να κάνει κάποιος παιδιά, πρέπει να βάλω έναν κίνητρο στους ανθρώπους για να θέλουν να κάνουν σεξ. Γιατί είπαμε ότι είμαστε άνθρωποι σύγχρονοι, που ζούμε στη σύγχρονη εποχή, αλλά έχουμε έναν πρωτόγονο σώμα. Το θυμάσαι αυτό, ότι έχουμε έναν πρωτόγονο σώμα σε μια σύγχρονη εποχή. Οπότε σου λέει, κάτσε να τους δώσω έναν κίνητρο. Οπότε, συνέδεσαι την αναπαραγωγική λειτουργία, δηλαδή τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, ούτως ώστε να γίνουν παιδιά, με την ευχαρίστηση. Ναι. Πώς γίνεται η αναπαραγωγική λειτουργία? Η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους στη φύση προκύπτει όταν το ανδρικό γενετικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στο σπερματικό υγρό που εκτοξεύεται από το πέος κατά τη διάρκεια της εξπερμάτισης, η οποία εξπερμάτιση συνοδεύεται με τον ανδρικό οργασμό, όταν αυτό το γενετικό υλικό εισέρχεται μέσα στον κόλπο της γυναίκας και αρχίσει να κινείται προς τη μήτρα και τις οθήκες, έτσι ώστε να συναντήσει κάποιο άριο έτοιμο προς γονιμοποίηση. Και ίσως ένα από τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια που περιέχονται στο σπερματικό υγρό, το οποίο σπερματικό υγρό έχει ποσότητα από 0,5 μέχρι 5 μέλ, χιλιοστά του λίτρου, ίσως να το καταφέρει. Λοιπόν, αυτό να ακούγεται πάρα πολύ θεωρητικό. Και ακούγεται έτσι και σιγά πολύ... Σιγά το θεωρητικό. Και πολύ καθώς πρέπει. Ορίστε. Να σιγά το θεωρητικό, τα ίδια λέει και στη βιολογία. Ναι, τώρα το γράφω έτσι κυριλάτα. Παρακάτω. Λοιπόν. Οι ετεροφιλόφιλοι άνδρες νιώθουν έντονη σεξουαλική επιθυμία. Είπαμε την επιθυμία και η λίμπητο στην προηγούμενη μας εκπομπή. Οι ετεροφιλόφιλοι άνδρες νιώθουν έντονη σεξουαλική επιθυμία ώστε να έχουν το κίνητρο να μεταφέρουν το γενετικό του υλικό μέσα στο σώμα μιας γυναίκας. Δηλαδή ο σκοπός όλος της αναπαραγωγής είναι να μπει το
γενετικών υλικών του άνδρα, το οποίο είναι τα σπερματοζωάρια που βρίσκονται μέσα στο σπέρμα του, να μπει μέσα στο σώμα μιας γυναίκας. Αυτός είναι ο σκοπός της αναπαραγωγικής λειτουργίας. Οι ετεροφιλόφιλες γυναίκες έχουν επίσης έντονη σεξουαλική επιθυμία ώστε να λάβουν το γεννητικό υλικό ενός άνδρα μέσα στο σώμα τους. Γιατί είπαμε ότι είναι το τυράκι η ευχαρίστηση σεξουαλική. Το τυράκι ώστε να αναπαραχθούμε. Η φύση, ο Θεός της σοφία τους έφτιαξαν έτσι την σεξουαλική λειτουργία ώστε να είναι ευχάριστη και επιθυμητή. Δηλαδή, αν δεν είχαμε κάποια ευχαρίστηση μέσα από το σεξ, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να ταλαιπωρούνται με εγκυμοσύνες, με γέννες, με μεγαλώματα παιδιών κλπ. Και έτσι η ανθρωπότητα θα διαλυόταν. Και έτσι το ανθρώπινο είδος δεν θα αναπαραγόταν και δεν θα υπήρχαν άνθρωποι. Εντάξει. Είπαμε, ο άνθρωπος είναι ξεχωριστός από τα ζώα, αλλά έχει πολλά κοινά με τα ζώα. Τι είδους ζώων είναι ο άνθρωπος? Που θυλάζει τα μωρά του. Δεν ξέρω. Θυλαστικό. Α! Είμαστε θυλαστικό. Γεννούμε μωρά τα οποία θυλάζουμε. Άρα, να σου πω κάτι. Να μου πεις, αγαπητέ. Άρα, είμαστε σαν τα ζώα. Ναι, είμαστε σαν μεταξύ. Είμαστε, ναι. Μεταξύ. Ένας συμμαθητής μου. Ένας συμμαθητής σου, ναι. Γελάστε ελευθερά, ναι. Φύρθηκε. Εντάξει, κορή μου, γέλα ελεύθερα, έχει πρόβλημα. Τι περιέλα στην παθητή σου. Περίμενε. Αφήσουμε το κορίτσι να γελάσει. Είναι φυσιολογικό όταν συζητούμε γύρω από τέτοια θέματα να γελάμε. Αν γελάτε κι εσείς τώρα, ναι. Είπε μια συμπαθητρία μου ότι μια φορά είδε μια ράχνη στο κρεβάτι της, πήγε να τη σκοτώσει και τη σκότωσε και μετά λέει μια άλλη συμμαθήτρια, «Μα μη τα σκοτώνετε τα ζωάκια». Και μετά λέει ένας συμμαθητής μου, «Μας γιατί μας σκοτώνουν αφού είμαστε και με ζώα». Εννοεί γιατί μας σκοτώνουν στους πολεμούς. Ναι. Το περνούσε, ναι. Ναι. Είμαστε ζώα. Οι άνθρωποι όμως έχουμε μια βασική... Αλλά είμαστε πολιτισμένα ζώα εμείς. Α, μπράβο. Ο άνθρωπος έχει μια βασική ειδοποιώ διαφορά από τα υπόλοιπα ζώα. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Όχι. Ότι... Έχουν λογική. Μπράβο, κόρη μου. Τούτον κάμνεις το γιατί είπε το παιδί κάτι σωστό ή κάμνεις το... Είδες τι παιδί έχουμε εμείς. Έχει λογική ο άνθρωπος. Και η λογική που εδράζεται στους πρόστιους με τοπιούς λοβούς. Δηλαδή στο πιο μοντέρνο κομμάτι του ανθρώπινου εγκεφάλου. Άστον να πάρει λίγο credit, κόρη μου. Σίγουρα, για να είσαι όπως είσαι, δεν έπαιξα ρόλο οι τελευταίοι 6 μήνες μόνο που είμαι εγώ στη ζωή σου. Έπαιξα πολύ μεγαλύτερο ρόλο τα προηγούμενα 12 χρόνια που είσαι με τον πατέρα σου. Άστον να πάρει λίγο τα εύσημα. Τι λέει? Όχι, να για να τον κοροϊδεύω. Όχι. Όχι, δεν κοροϊδεύουμε, δεν κάνουμε nagging. Όχι. Είμαστε μια οικογένεια που κάνουμε banter. Γελούμε. Ναι, η λογική. Η λογική, έτσι ότι μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το κεφάλαιο, να καταλάβουμε πώς λειτουργούμε, ούτως ώστε μετά με τη λογική μας να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και προς όφελος μας και προς όφελος των άλλων ανθρώπων το σώμα μας το ζωικό. Ενώ για παράδειγμα τα σκυλάκια, ξέρεις ένα σκυλάκι μου το λένε Λάκι. Το σκυλάκι μου το λένε Λάκι. Δεν έχει τη λογική να καταλάβει ότι όταν του έρχεται το έστιχτο, τώρα δεν ξέρουμε που το βρήκε το έστιχτο, γιατί το σκυλάκι μου το λένε Λάκι είναι στυρωμένο. Και γι' αυτό να λέξει και το μάθε. Το μάθε, δεν ξέρουμε. Το σκυλάκι μου το λένε Λάκι. Όταν ήταν ενός έτους και κάτι, 15-16 μηνών, έκανα μία εγχείρηση, μάλλον τον πήγα εγώ στο χτινίατρο και του έκανα μία εγχείρηση, ενώ που του αφαίρεσαν τους όρχες του. Θα μιλήσουμε για τους όρχες στη συνέχεια. Ναι, κατάλαβα. Οι όρχες του σκύλου κάνουν παρόμοια λειτουργία με τους όρχες του άνδρα. Οπότε επειδή αφαιρέθησαν οι όρχες του, δεν έχει τόσες πολλές ορμόνες ώστε να έχει σεξουαλικές επιθυμίες. Όμως
παράγονται και λίγες ορμόνες, λίγη τεστοστερόνη παράγεται και από άλλα σημεία, από άλλους αδένες του σώματος του σκύλου. Οπότε το σκυλάκι μου το λένε Λάκι, την τελευταία φορά που περάσαμε χρόνο μαζί του. Άγιο αυτό σκυλί. Ναι, αυτό το σκυλί, ναι. Έχει ανακαλύψει ότι μπορεί για παράδειγμα να κρατηθεί πάνω στο πόδι ενός ανθρώπου, πάνω στη μέση ενός ανθρώπου και να προσποιείται ότι κάνει σεξ. Τη λεγόμενη αερογαμία του σκύλου. Δεν έχει τη λογική να καταλάβει ότι αυτή την αερογαμία... Αυτό που κάνει είναι γελίο. Ότι είναι γελίο αυτό που κάνει και ότι δεν είναι και αποτελεσματικό. Το κάνει, έχει το έστιχτο. Του βγαίνει και το κάνει. Περάσαμε σκηνές. Το κάνει σε όλα ζώα. Σε άλλα ζώα, λέω. Σε όλα τα ανθρώπινα ζώα που έχει στο σπίτι. Τώρα δεν ξέρουμε τι κάνει στα ζώα απ' έξω. Δεν τον έχουμε δει να αντιτίθεται άλλα ζώα. Τώρα θυμάμαι την ιστορία. Τι θυμάσαι τώρα? Θυμάμαι την ιστορία που είπες ότι είχες ένα σκυλί παλιά και σκότωσε ένα άλλο. Εντάξει, τώρα αυτή την ιστορία δεν θα την πούμε σε αυτό το βίντεο, γιατί δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο. Το σεξ δεν οδηγεί στο θάνατο. Όχι. Οδηγεί στη χαρά. Οδηγεί στην ευχαρίστηση. Οδηγεί στη ζωή. Οδηγεί στην αναπαραγωγή. Λοιπόν, ο άνθρωπος με τη λογική του καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το ζώδες σώμα του και μπορεί να το χρησιμοποιήσει χρησιμοποιώντας τη λογική του προς όφελος του. Το ενδοκρινολογικό και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Το ενδοκρινολογικό σύστημα είναι εκείνο το σύστημα το οποίο παράγει τις ορμόνες. Το νευρικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο μεταφέρει πληροφορίες από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο και από τον εγκέφαλο στο σώμα και από το σώμα στον εγκέφαλο. Το ενδοκρινολογικό και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου συνεργάζονται με καθοδήγηση από τον εγκέφαλο, όχι από τη λογική, από κατώτερα σημεία του εγκεφάλου, από το συναίσθημα, ώστε να έχουμε επιθυμία να κάνουμε σεξ και να απολαμβάνουμε το σεξ. Όλα αυτά όταν αφήσουμε το σώμα μας να λειτουργεί ανεμπόδιστα, όταν δεν τον μπλοκάρουμε με ενοχές και αναστολές. Άρα είναι μια καθόλου φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, η σεξουαλική λειτουργία. Εδώ χρειάζεται να αναφέρω πως η πλειονότητα των ανθρώπων, οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή, είναι ετεροφιλόφιλοι και cisgender. Ξέρεις τι σημαίνει cisgender και ετεροφιλόφιλοι? Όχι. Ετεροφιλόφιλος είναι ένας άνθρωπος που έλκεται ερωτικά και σεξουαλικά από το άλλο φύλο. Ετεροφιλόφιλος άνδρας είναι ένας άνδρας ο οποίος έλκεται ερωτικά και σεξουαλικά από γυναίκες. Ετεροφιλόφιλη γυναίκα είναι μια γυναίκα που έλκεται ερωτικά και σεξουαλικά από γυναίκες. Cisgender είναι ένας άνθρωπος που έχει ταυτότητα φύλου ίδια με το φύλο που του δόθηκε στην γέννηση. Έχει γεννηθεί, για παράδειγμα, με ανδρικά σεξουαλικά όργανα και νιώθει άνδρας. Έχει γεννηθεί με γυναικεία σεξουαλικά όργανα και νιώθει γυναίκα. Άρα η πλειονότητα των ανθρώπων είναι ετεροφιλόφιλη και cisgender. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ετεροφιλόφιλοι. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ετεροφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό. Ένα ποσοστό του γενικού πληθυσμού έχει επικρατήσει να λέγεται γύρω στο 10% με βάση κάποια ευρήματα για την ενδρική σεξουαλικότητα από τις αναφορές του Κίνηση τη δεκαετία του 40 και του 50. Κάποιο ποσοστό, 10% περίπου, έχει διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Ή αλλιώς είναι queer. Λέγονται και queer οι άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, όχι μόνο gay. Η πεποίθηση πως έχει αυξηθεί το ποσοστό των queer ανθρώπων λόγω των κοινωνικών αλλαγών είναι λαθασμένη και άκυρη. Ακούω. Είμαι όλη αυτιά, να ξέρεις. Ακούει και βάφει τα χέρια της με το κραγιό μου. Οι κοινωνικές η ορατότητα τους έχει αυξηθεί. Άρα στο ερώτημα αν υπάρχουν σήμερα περισσότεροι gay άνθρωποι από ό,τι παλιότερα, δεν ισχύει αυτό. Σήμερα πιο εύκολα κάποιος το λέει ότι είναι γκέι από ότι παλιότερα. Οι κοινωνικές αλλαγές έχουν βοηθήσει ώστε περισσότεροι άνθρωποι να νιώθουν ασφαλείς, να φαρερώνουν τον ερωτικό τους προσανατολισμό από ότι παλιότερα. Σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας υπάρχουν αναφορές και στοιχεία για άλλους ερωτικούς προσανατολισμούς. Επίσης το ίδιο παρατηρείται και στη φύση γενικότερα, όχι μόνο στον άνθρωπο. Λοιπόν, όποιον ερωτικό ή σεξουαλικό προσανατολισμό και να έχει ένα πρόσωπο, όποιο βιολογικό ή κοινωνικό φύλο και να έχει, το σεξ λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Απλώς χρησιμοποιούμε το παράδειγμα ενός ετεροφιλόφιλου ζευγαριού, γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων είναι ετεροφιλόφιλοι. Εντάξει. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα
επικεντρώνεται στη λειτουργία των ανθρώπινων σεξουαλικών οργάνων, στα οποία περιλαμβάνεται ως πρώτο και καλύτερο. Ποιο είναι το πρώτο και καλύτερο σεξουαλικό όργανο ενός ανθρώπου? Ο εγκέφαλος. Ενώ ο κόσμος νομίζει ότι είναι τα εξωτερικά γεννητικά όργανα που είναι το πρώτο και καλύτερο σεξουαλικό όργανο, στην πραγματικότητα είναι ο εγκέφαλος. Τα αρσενικά σεξουαλικά όργανα μπορεί να φαίνονται πολύ διαφορετικά από τα θηλυκά. Η λειτουργικότητα τους όμως όσον αφορά στο σεξ είναι ομόλογη. Θυμάσαι, δείξαμε και τις φωτογραφίες στο προηγούμενο βίντεο. Ποιες φωτογραφίες? Ενέδειξαμε, κόρη, τις εικόνες. Όχι. Θα τις δείξουμε ξανά. Δεν τις δείξαμε ποτέ. Δεν δείξαμε αυτές τις εικόνες? Να δω. Δεν τις δείξαμε? Όχι. Το σχήμα. Όχι. Το δείξαμε, παιδί μου. Όχι. Το δείξαμε. Αυτά εδώ είναι τα γυναικεία σεξουαλικά αναπαραγωγικά όργανα και αυτά εδώ είναι τα ανδρικά. Τα δείξαμε, ναι, παιδί μου. Μπλώς από το πολύ διάβασμα ξέχασες. Στο προηγούμενο. Τα δείξαμε. Δεν έχουμε τόσες πολλές διαφορές όσον ομοιότητες όλοι οι άνθρωποι σε σχέση με τη σεξουαλική λειτουργία. Και επίσης η ομοφιλοφιλία δεν είναι ασθένεια. Το ξέρεις αυτό, ναι, ότι δεν είναι αρρώστια η ομοφιλοφιλία? Το ξέρω. Να. Το έπρεπε μια φορά και μου φάνηκε cringe και λέω τι φάση. Σου φάνηκε cringe ότι δεν είναι αρρώστια η ομοφιλοφιλία? Όχι. Ή το να συζητούμε για την ομοφιλοφιλία σου φάνηκε? Τι, όχι. Το να το θεωρείς φυσιολογικό. Σου φάνηκε cringe επειδή... Ναι, εμένα μου έμαθαν ότι είναι κάτι αφύσικο και ότι δεν είναι σωστό και ότι είναι παράνομο και ξέρω εγώ θα σε πάνε φυλακή. Ποιος σου το μάθει αυτό? Ξέρεις. Τώρα κατάλαβα τι είναι. Okay. Άρα λες ότι ένα παιδί κοντά στην ηλικία σου... Ναι. Ίσως και πιο μικρό από σένα λίγο. Πιο μικρό. Πιο μικρό. Κάθισε, πήρε την πρωτοβουλία να σου κάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Mm. Και να σου γεμίσει το μυαλό σου με αρλούμπες. Ναι. Οκ. Okay. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς οι ίδιοι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας και να τους εξηγούμε ότι τα πράγματα τα φυσικά είναι φυσικά. Έλα να σου πω, γιατί σου είπε ότι πάει φυλακή κάποιος άμα είναι γκέι? Δεν ξέρω, μου είπε και καλά ότι είναι παράνομο. Είναι παράνομο να είσαι γκέι? Ναι. Ναι, είναι παράνομο. Και ότι υπάρχουν πιο πολλοί στην Αμερική που είναι γκέι. Αγάπη μου, σε ποιες χώρες είναι παράνομο να είσαι γκέι? Σε κάτι μουσουλμανικές? Με ρώτησες? Ναι. Το παιδί μας από εδώ που είχε υποστεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από έναν παιδί στην... μικρότερο από την ηλικία του, της είπε ότι είναι παράνομο να είσαι γκέι. Σε ποιες χώρες είναι παράνομο να είσαι γκέι στις μέρες μας? Στο Ιράν. Στο Ιράν, ίσως στην Περσία, νομίζω. Σε κάτι πολύ έτσι. Η Περσία δεν ήταν της αρχαιότητας? Ήταν και στην αρχαιότητα η Περσία, ναι, είναι μουσουλμανική σήμερα. Ναι. Και επίσης της είπαν ότι στην Αμερική έχει παραπάνω γκέι από ό,τι στην Ελλάδα. Όχι, γενικά σε όλη την... σε όλο τον κόσμο, οι πιο πολλοί που είναι γκέι είναι στην Αμερική. Και πού το ήξερε αυτό ο πρώτος? Γι' αυτό δέχτηκε πλήση κεφάλι. Μάλλον. Κάνε Google search. Είπε ότι είναι παράνομο να είσαι γκέι. Τι άλλο σου είπε? Ότι... ότι υπάρχουν και καλά γκέι στην τάξη του, ότι και καλά... Μα μπορεί να υπάρχουν στην τάξη του και μπορεί και να μην υπάρχουν στην τάξη του. Αλλά αυτός γιατί είχε αυτόν τον ενδιαφέρον να σου μιλήσει εσένα γι' αυτό? Δεν έχει το κριτήριο να το καταλάβει. Αν υπάρχουν γκέι στην τάξη του. Εμάς η ηλικία εκτής δημοτικού μπορεί κάποια παιδιά να το νιώθουν ότι είναι γκέι ήδη. Ναι. Ναι, δηλαδή... Όχι, το κάνουν για πλάκα. Υπάρχουν σχολείο μου πολλοί που λένε ότι είναι, αλλά δεν είναι. Αυτοί που λένε ότι είναι χωρίς να είναι, κοροϊδεύουν αυτούς που είναι. Αυτοί, ας πούμε, όταν πήγα εκδρομή, πήραν κάτι κορίτσια, δεν θα εξηγήσω όλο το σκεπτικό, αλλά μου είπαν κάποια άλλα κορίτσια ότι μια φίλη μου που έκανα παρέα, τάχε μαζί με μια φίλη μου που ήταν συγκάτοικος στην εκδρομή και μετά χωρίσανε, μου λέει. Και μετά μου λέει ότι είναι gay. Δεν είναι δουλειά κάποιου να ενημερώσει τους άλλους για τον ερωτικό προσανατολισμό ενός άλλου. Ναι. Δηλαδή σου το έλεγα σαν να είναι κάτι κακό. Σαν να είναι κάτι πρόσχε, δεν κολλήσεις. Δεν κολλούμε την ομοφιλοφιλία. Είτε γεννιόμαστε ομοφιλόφιλοι, είτε γεννιόμαστε ετεροφιλόφιλοι. Δεν είναι κάτι κολλητικό. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι παλιότερα, σε παλαιότερες εποχές,
που ο κόσμος ήταν πολύ πιο συντηρητικός και η κοινωνία είχε πολύ λιγότερες γνώσεις, σε παλιότερες εποχές θεωρούνταν κάτι αφύσικο. Πλέον όμως δεν θεωρείται κάτι αφύσικο. Ποιο? Η ομοφιλοφιλία. Α. Η ομοφιλοφιλία έχει διαγραφεί από τον DSM το 1973. Τον DSM είναι το επίσημο εγχειρίδιο κατάταξης και διάγνωσης ψυχικών διαταραχών από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Το 1973 διαγράφηκε η ομοφιλοφιλία από τον DSM ως κάτι αφύσικο και από το ICD το 1990. Το ICD ταξινομεί όλες τις διαταραχές, οι ασθένειες σωματικές και ψυχικές και είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ τον DSM μόνο τις ψυχικές. Δηλαδή, μέχρι το 1973, ακόμη και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι θεωρούσαν ότι η ομοφιλοφιλία είναι μια ψυχική διαταραχή. Πλέον γνωρίζουμε ότι δεν είναι ψυχική διαταραχή. Άρα, αυτός που σου είπε αυτές τις βλακίες ζει πριν από το 1973. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς συμβαίνει το σεξ. Μετά που έχουμε μιλήσει για την ετεροφιλοφιλία, την ομοφιλοφιλία κλπ. Το σεξ, αγαπητοί μου, έχει 4 φάσεις. Μπορείς να σκούπισεις τα χέρια σου από το κραγιό, γίνεται. Η πρώτη φάση στο σεξ είναι αυτή της διέγερσης ή του ενθουσιασμού. Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα. Ένα ερέθισμα που μπορεί να είναι ένα άλλο πρόσωπο ή μια εικόνα ή μια εσωτερική παρόρμηση μας προκαλεί έξαψη και ενθουσιασμό. Το σώμα μας ανταποκρίνεται ως εξής. Ο εγκέφαλος δίνει εντολή ώστε τα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται και να επιτρέπεται η αυξημένη ροή αίματος προς τα γεννητικά όργανα και στους άνδρες και στις γυναίκες. Το αποτέλεσμα. Στους άνδρες το πέος έρχεται σε ελαφριά στήση, δηλαδή μαζεύεται αίμα στην περιοχή και αρχίζει να γεμίζει με αίμα και να γίνεται μεγαλύτερο, σκληρότερο και πιο ανορθωμένο. Οι θυλές των ανδρών επίσης μπορεί να ερεθιστούν ελαφρά. Οι καρδιακοί παλμοί ανεβαίνουν, η πίεση του αίματος το ίδιο και η αναπνοή επιταχύνεται. Η πρώτη φάση αυτή της διέγερσης και του ενθουσιασμού. Στις γυναίκες, ο κόλπος διαστέλλεται, γίνεται πιο βαθύς και αρχίζει να λιπαίνεται, κρίνονται ειδικά κολπικά υγρά. Η κλιτορίδα και τα εσωτερικά και εξωτερικά χείλη του κόλπου αρχίζουν να πρίζονται. Επίσης, η καρδιακή παλμή και η πίεση του αίματος αυξάνονται και η αναπνοή επιταχύνεται. Άρα, στην πρώτη φάση του σεξ και οι δύο άνθρωποι έχουν εντολή από τον εγκέφαλο τους, ώστε να πηγαίνει περισσότερο αίμα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και τα γεννητικά τους όργανα να μεγαλώνουν. Ξέρεις τι σημαίνει στήση του πέους? Όχι. Η στήση του πέους έχει να κάνει με τη λειτουργία εκείνης, στην οποία πάει περισσότερο αίμα στο πέος και το πέος μεγαλώνει και ανυψώνεται. Έχουμε κάποια φωτογραφία εδώ πέρα. Αυτόν το πέος που είναι εδώ, ναι. Αυτόν το σχήμα του πέους, ναι. Είναι σε χαλάρωση. Ναι. Εντάξει. Ναι. Όταν έρθει σε στήση, γεμίζει αίμα, γίνεται πιο σκληρό και ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι. Και τα αγοράκια έχουν πρωινές στήσεις από τον καιρό που γεννιούνται. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει στήση? Mm. Στήση σημαίνει την ώρα που νιώθει ένας άνδρας ερωτική επιθυμία, εκείνη την ώρα να πηγαίνει αίμα στην περιοχή των γεννητικών, ναι, του οργάνων, κατάλαβα. Να γεμίζει με αίμα το πέος του και από μαλακό, χαλαρό και μικρό που είναι, να γίνεται πιο σκληρό, πιο μεγάλο και να σηκώνεται προς τα πάνω. Αυτό είναι η στήση. Mm. Και είπα ότι τα βρέφη τα αγόρια, όσες μαμάδες έχουν μεγαλώσει αγοράκια το ξέρουν αυτό, πολύ συχνά, όχι πολύ συχνά, πάντα έχουν πρωινές στήσεις. Δηλαδή το πρωί όταν θα ξυπνήσει το μωρό και θα του πας να το αλλάξει το πανί, είναι σε στήση. Για ποιο λόγο? Για τον λόγο ότι το σώμα μας συνεχώς κάνει τεστ στις λειτουργίες μας. Με τον ίδιο τρόπο όμως έχουν στήσει και τα γυναικεία γεννητικά όργανα. Αλλά η στήση των γυναικείων γεννητικών οργάνων δεν είναι ορατή. Η κλιτορίδα, που είναι βασικό, το βασικό σεξουαλικό όργανο μετά τον εγκέφαλο στη γυναίκα, βρίσκεται μέσα στο σώμα. Οπότε όταν πηγαίνει αίμα και πρίζεται και φουσκώνει η κλιτορίδα και έρχεται σε στήση, δεν φαίνεται. Το νιώθει η γυναίκα, αλλά δεν φαίνεται προς τα έξω. Αυτή είναι η βασική διαφορά που έχουμε οι άντρες και οι γυναίκες. Ότι
Οι άντρες, επειδή έχουν τα σεξουαλικά τους όργανα έξω από το σώμα τους, φαίνεται όταν είναι σε διαγέρση. Είναι ορατή η σεξουαλική διαγέρση. Ενώ στις γυναίκες μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Η ίδια γυναίκα το γνωρίζει όμως πότε έχει σεξουαλική διαγέρση. Είπαμε στους άντρες, το οποίο έρχεται σε ελαφριά στήση, δηλαδή μαζεύεται αίμα στην περιοχή και αρχίζει να γεμίζει με αίμα και να γίνεται μεγαλύτερο, σκληρότερο και ανορθωμένο. Οι θυλές επίσης μπορεί να ερεθιστούν ελαφρά, οι καρδιακοί παλμοί ανεβαίνουν, η πίεση του αίματος το ίδιο και η αναπνοή επιταχύνεται. Στις γυναίκες ο κόλπος διαστέλλεται, ξέρεις τι είναι ο κόλπος. Διαστέλλεται, γίνεται πιο βαθύς και αρχίζει να λιπαίνεται. Εκκρίνονται ειδικά κολπικά υγρά. Η κλιτορίδα και τα εσωτερικά και εξωτερικά χείλη του κόλπου αρχίζουν να πρίζονται, όπως πρίζεται το πέος στα αγόρια και ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έχει αυτήν την άνοδο λόγω του πρισίματος, το πρυξίματος που ονομάζεται στήση. Και στις γυναίκες αρχίζουν να πρίζονται τα εσωτερικά και τα εξωτερικά χείλη του εδίου. Ξαναλέω ότι δεν είναι ορατά για τους άλλους, αλλά το νιώθει η ίδια γυναίκα. Επίσης η καρδιακή παλμή και η πίεση του αίματος αυξάνονται και η αναπνοή επιταχύνεται. Αυτό ισχύει και για τα δύο φύλλα. Δηλαδή πάει και για τα δύο φύλλα, και για τους άντρες και για τις γυναίκες, ξεκινάει η επιθυμία. Πάει αίμα στην περιοχή, πρίζονται, διαστέλλονται τα γεννητικά όργανα και επίσης ανεβαίνουν οι καρδιακοί παλμοί, ανεβαίνει η πίεση του αίματος και η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη. Η δεύτερη φάση είναι αυτή της σταθεροποίησης ή του πλατό. Για τους άνδρες, το οποίο έρχεται σε πλήρη στήση και οι όρχες ανεβαίνουν μέσα στο όσχιο. Γυναίκες, τα χείλη του κόλπου διωγγώνονται περισσότερο. Το άνοιγμα του κόλπου στενεύει επειδή τα τυχώματα διωγγώνονται με αίμα, η κλιτορίδα είναι σε πλήρη στήση και η κλιτορίδα μπορεί μέχρι και να τριπλασιαστεί σε μέγεθος όταν η γυναίκα πλησιάζει στον οργασμό. Η κλιτορίδα έχουμε ένα... υπάρχει ένα... να το. Αυτό είναι ένα σχήμα για την κλιτορίδα. Βλέπεις, αυτά είναι τα χείλη του εδίου. Βλέπεις η κλιτορίδα από μέσα πόσο μεγάλη μπορεί να είναι. Είναι εσωτερικών οργάνων η κλιτορίδα. Είναι μέσα στο σώμα. Τώρα σε αυτήν την έκδοση πώς μπήκαν τα σχήματα το έναν από εδώ το άλλον από εκεί. Okay. Εννοείται ότι δεν θα παραμείνετε σε αυτό το βίντεο για να κάνετε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θα αγοράσετε και τα αντίστοιχα βιβλία. Έχουμε εδώ και το βιβλίο. Το βιβλίο που έφερα δώρο στο γενέθλιο του Νικόλα. Όχι αυτό το καταραμένο. Το καταραμένο, λένε. Όχι αυτό το καταραμένο. Όχι αυτό το καταραμένο, μάλιστα. Σε εκείνον το βιβλίο υπάρχουν φωτογραφίες. Εδώ είναι φιάλτη. Αυτό είναι καλύτερο. Το άλλο είναι φιάλτης. Το είδα μια φορά και τραυματίστηκα. Ήταν πριν να σου κάνω σεξουαλική διαπαιδαγώγηση όμως, ναι. Ναι, το ξέρω. Τραυματίστηκες. Θυμάσαι που κάναμε το επεισόδιο για το τραύμα? Ναι, θυμάμαι. Και επίσης θυμάμαι μια φορά όταν ήμουν μόνη μου που ψαχνά κάτω από το τραπέζι. Το βρήκα και σκέφτομαι να το πετάξω από το μπαλκόνι. Το βιβλίο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Μήπως το θεώρησες τραυματικό λόγω αυτό που σου είχε μπει εκείνον το παιδί που ανέλαβε να σε διαπαιδαγωγήσει? Όχι. Νικόλα, εντωμεταξύ το είδε, με κοροϊδεύε όταν το πήρε. Μετά το άφησε σε μια γωνιά. Ο Νικόλας, επειδή είχε διαπαιδαγωγηθεί νωρίς από τη μητέρα του, δεν σοκάρεται. Αυτό δεν είναι νωρίς. Αυτή που διαπαιδαγωγήθηκε. Στο 8. Ναι. Εγώ δηλαδή, γιατί δεν το έμαθα πιο νωρίς, γιατί δεν το έμαθα στην ηλικία του Νικόλα? Δεν υπήρχα στη ζωή σου εγώ στην ηλικία του Νικόλα. Τι? Δεν υπήρχα στη ζωή σου εγώ στην ηλικία του Νικόλα. Γι' αυτό δεν το έμαθες πιο νωρίς. Κάποιος άλλος εθελοντής δεν θέλησε να μου το κάνει αυτό. Εντάξει. Όμως είμαστε σε μια φάση στην οποία το κάναμε, οπότε εντάξει. Είδατε τι πρόβλημα δημιουργείται όταν αργεί σε έναν παιδί να διαπαιδαγωγηθεί? Το παιδί μας αυτόν το γλυκύτατο, το καλότατο,
Έχει δαιμονοποιήσει το σεξ μέσα του. Εγώ. Και γλυκύτα τον είσαι και καλότα τον είσαι. Έχει θεωρήσει ότι είναι κάτι πολύ φοβιστικό, κάτι πολύ κακό το σεξ. Οπότε το βιβλίο. Θέλω να μάθω για το σεξ, δεν είναι και το βιβλίο. Το έχει και ο Λάζαρος. Όχι. Ένα άλλο τούτο. Ένα άλλο. Λέει. Περίμενε. Θα το βρούμε. Κάνουμε κάτι να το βρούμε. Φέρε εδώ το βιβλίο. Το οποίο εσύ ονομάζει καταραμένο νεό. Φέρ το δά. Ακάλα. Ας μιλήσουμε για μελισσούλες και λουλουδάκια. Είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και είναι η Μόλι Πότερ, λέει, το έχει γράψει αυτόν. Και η εικονογράφηση Σάραν Τζένινγκς. Πώς να μιλήσετε στο παιδί για τα δύσκολα εντός θέματα, τα καταραμένα, όπως θα έλεγε εγώ. Όχι! Αυτό το συγκεκριμένο είναι καταραμένο. Γιατί, μάνα μου. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Γιατί είναι καταραμένο. Έτσι. Έτσι το θεωρώ εγώ. Τι είναι αυτό που σε ενοχλήσε. Θα δεις. Εγώ δεν βλέπω κάτι εδώ πέρα. Πώς γεννιούνται τα μωρά. Όχι. Ποιον είναι. Δεν στην αρχή και μετά παίζουμε. Πώς γεννιούνται τα μωρά. Όχι. Αυτόν εδώ σε ενοχλεί. Δεν κοιτάω. Όχι. Όχι, όχι. Αυτό είναι μια χαρά. Αυτό είναι τα ανδρικά, αυτά είναι τα ανδρικά, ναι, καλέ, το γενετικά ξέρω. Όργανα, αυτά είναι τα γυναικεία και λέει τα σπερματοζωάριο το βάζει, το σπερματοζωάριο το βάζει ο άντρας. Βρίσκεται μέσα στο σπέρμα που βγαίνει από την άκρη του πέους όταν κάνει σεξ. Το άριο το βάζει η γυναίκα, το άριο είναι μικροσκοπικά βγουλάκια που φτιάχνονται σε ένα μέρος του σώματος που λέγεται οθήκες της γυναίκας. Οι γυναίκες έχουν δύο οθήκες. Αυτό σε ενοχλεί. Όχι. Που ταξιδεύει το σπερματοζωάριο να βρει το άριο. Όχι. Μια χαρά είναι. Τι σε ενοχλεί, κόρη μου. Αλλά δες στην αρχή και πες μου. Αυτό. Όχι. Πώς είναι οι διαφορές του σώματος σε αγόρια και κορίτσια. Σε τι διαφέρουν οι μεγάλα από τα παιδιά. Όχι. Γενικά το βιβλίο είναι κάπου. Δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν είναι καλές οι ζωγραφιές. Συγγνώμη, δεν είπα αυτό. Λέει, ποια μέρη του σώματος μας κρατάμε κρυφά. Οι μεγάλοι συνήθως δεν δείχνουν δημοσίως κάποια μέρη του σώματος τους. Οι άντρες στην περιοχή που καλύπτει το μαγιό τους, οι γυναίκες στις περιοχές που καλύπτει τον μπικίνι. Να θυμάσαι, δεν έχεις καμία υποχρέωση να δείξεις οποιοδήποτε σημείο του σώματός σου σε κάποιον άλλον. Αν δεν το θέλεις, το σώμα σου σου ανήκει. Πότε είναι εντάξει να σε αγγίζει κάποιος. Τα φιλιά και οι αγκαλιές από ανθρώπους που ξέρουμε καλά είναι πολύ ωραίο πράγμα, όμως δεν είναι όλα τα αγγίγματα ευχάριστα επιτρεπτά. Αν κάποιος σε αγγίξει και σε κάνει να αισθανθείς άσχημα, σταμάτησέ το. Αν δεν μπορείς να το σταματήσεις, πες το ξανά και ξανά στους μεγάλους που εμπιστεύεσαι, μέχρι κάποιος από αυτούς να το σταματήσει. Αν κάποιος σε αγγίζει σε κάποια από τα απόκρυφα σημεία του σώματός σου και σου λέει να το κρατήσεις μυστικό, πρέπει οπωσδήποτε να το πεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι, ακόμη και φοβάσαι. Να θυμάσαι, αν οποιοδήποτε σε αγγίζει με τρόπο που δεν σου αρέσει, πρέπει να το πεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και να επιμείνεις μέχρι αυτό να σταματήσει. Έχει η Αριστονίκη γράψει ένα βιβλίο, το καλό και το κακό αγγίγμα, νομίζω. Νομίζω το έχει γράψει η Αριστονίκη, χωρίς να είμαι σίγουρη. Δεν κατάλαβα ακόμα που έχεις πάθει εσύ σοκ. Όλο το βιβλίο δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει που τα λέει έτσι. Όχι. Δεν σ' αρέσει το βιβλίο. No problem. No problem. Ξάλλου δεν είναι δικό σου βιβλίο και με ποιο δικαίωμα θα το πέταγες. Σκέφτηκα και μετά λέω όχι. Α, εσύ ξέρεις να ξεχωρίζεις το καλό από το κακό άγγιγμα το βιβλίο της Αριστονίκης. Ναι, ξέρω γιατί. Εντάξει, λίγο γελίες αυτές οι φωτογραφίες με το κορίτσι στην εφημερίδα. Αυτό που σε ενοχλεί. Όχι. Βέβαια. Όλο το βιβλίο δεν πάρει. Όλο το βιβλίο δεν ενοχλεί. Mm.
Πώς κάνουν μωρά οι μεγάλοι. Το τονίζω ότι είναι οι μεγάλοι που κάνουν μωρά. Όπως είδαμε, οι άνδρες έχουν πέος και οι γυναίκες κόλπο. Συνήθως το πέος του άνδρα είναι χαλαρό και κρέμεται ανάμεσα στα πόδια του. Μερικές φορές όμως, όταν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες κάνουν αγκαλιές και χάλιδια στο κρεβάτι, το πέος του μπαμπά σκληραίνει και σηκώνεται λίγο, φαντάζομαι. Όρθιο αντί να κρέμεται. Φαντάζομαι. Μπουδάμε που πήρε τις ιδέες ο άλλος. Έτσι ο μπαμπάς μπορεί να το βάλει μέσα στον κόλπο της μαμάς. Αυτό συνήθως κάνει και τους δύο να αισθάνονται ωραία και είναι αυτό που ονομάζουμε σεξ. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια του σεξ. Να είδε, δεν λέει καλά. Σούπα. Τα λέω όπως να είναι, γι' αυτό που έρχεται ο άλλος και λέει τι κάνετε, τι κάνετε. Τώρα όχι, το κατάλαβα. Το κρύψα το βιβλίο, εντάξει. Το κρύψε. Ναι. Κατά τη διάρκεια του σεξ, μια μικρή ποσότητα υγρού που ονομάζεται σπέρμα βγαίνει από την άκρη του πέους. Αυτό το υγρό έχει μέσα του τους σπόρους που χρειάζονται για να γίνει ένα μωρό και ονομάζονται σπερματοζωάρια. Μοιάζουμε μικροσκοπικούς γυρίνους. Ξέρεις τι είναι η γυρίνη? Ναι. Αλλά είναι πολύ μικρότερα. Τα σπερματοζωάρια κολυμπούν μέσα στο σώμα της γυναίκας και μερικές φορές μπορεί από αυτά να γίνει μωρό. Τα υπόλοιπα γίνονται μέσα στο σώμα της γυναίκας και θα τα μάθεις παρακάτω. Λίγο cringy. Όντως, λίγο cringy. Ναι, εγώ τώρα που σου το λέω, εσύ τι μου. Είναι λίγο cringy περιγραφή. Είναι λίγο cringy περιγραφή. Τι να πει κανείς, είναι για τι ηλικίες είναι αυτό? Για 8 και πάνω, είμαι σίγουρη. Είναι για 8 και πάνω, ναι. Let's talk about the birds and the bees. Τι μας λέει σε ποια... Σίγουρα γιατί, για να του το φέρει... Είναι δασκάλα η κοπέλα που το φέρει δώρο στο Νικόλα. Για να του το φέρει σημαίνει ότι... σίγουρα είναι για 8 χρόνων και πάνω. Γιατί του το έφερε? Κόρη, αφού τα ήξερε, είπα τούτα. Ναι, αφού, γιατί του το έφερε αφού τα ήξερε? Πού να ήξερε ότι τα ήξερε? Πού να ήξερε ότι τα ήξερε? Ένα καλό βιβλίο. Ο Λάζαρος είχε το βιβλίο «Θέλω να μάθω για το σεξ». Α, ακόμα χειρότερο. Έχουμε το σπίτι. Όχι, εδώ κάτω του Λάζαρου. Το έχασα το βιβλίο του Λάζαρου, το αυθεντικό. Το πρωτότυπο. Μάλλον αυτό που είχα αγοράσει το 2000. Πότε, το 2005 για ο Λάζαρο, το 2004 το χάσα. Το χάσαμε, δεν ξέρω πού είναι, κάπου είναι. Και είχα πάρει το βιβλίο του Στέφανου και της Αντριάνας, το αντίστοιχο. Και το είχα στο χωριό, όταν έκανα πέρσι τα επεισόδια του Σεξέτ. Και μετά το δώσα του Λάζαρο, το πάρει του Στέφανου και της Αντριάνας. Και μου είπε η Χριστιάνα, η μαμά του Στέφανου και της Αντριάνας, ο Στέφανος και η Αντριάνα είναι τα δύο μικρά παιδιά του αδερφού μου. Μου λέει, α, αυτό είναι το βιβλίο, το έχω διαβάσει 500 φορές ο καθένας, μου λέει, είναι η μαμά του. Δεν το βρίσκα cringe. Εκείνο είναι πιο μεγάλο. Το βρούμε? Το θέλεις? Όχι! Για να ξεκριντζάρεις, κόρη μου. Όχι, πρώτη μόνο που τα λες εσύ. Να τα λέω εγώ, εντάξει. Η κοπέλα δεν είναι οπτικός χαρακτήρας, είναι θεωρητικός χαρακτήρας. Λοιπόν, είπαμε ότι η πρώτη φάση στο σεξ είναι αυτή της διέγερσης και του ενθουσιασμού. Το είπες. Η δεύτερη φάση είναι αυτή της σταθεροποίησης ή του πλατό. Άνδρες, το πέος έρχεται σε πλήρη στήση και οι όρχες ανεβαίνουν μέσα στο όσχιο. Γυναίκες, τα χείλη του κόλπου διονγκώνονται περισσότερο. Το άνοιγμα του κόλπου στενεύει επειδή τα τυχώματα διονγκώνονται με αίμα. Η κλιτορίδα είναι σε πλήρη στήση. Η κλιτορίδα μπορεί μέχρι και να. Α, τα είπαμε τότε. Να τεπλασιαστεί σε μέγεθος όταν η γυναίκα πλησιάζει στον οργασμό. Και στους άνδρες και στις γυναίκες στη φάση αυτή η καρδιακή παλμή και η αναπνοή επιταχύνονται ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αυτό που δεν γράφει εδώ πέρα. Γιατί τις φάσεις του σεξ μπορεί να τις περάσει κάποιος και χωρίς να κάνει σεξ με έναν άλλον άνθρωπο, είναι ότι στο δεύτερο στάδιο, στη φάση της σταθεροποίησης του πλατό, αν έχουμε δύο ανθρώπους που κάνουν σεξ μεταξύ τους, θα εισέλθει το πέος του άντρα στον κόλπο της γυναίκας. Αλλά επειδή μπορεί κάποιος να περάσει τις φάσεις του σεξ και χωρίς να κάνει σεξ με άλλον άνθρωπο, να κάνει σεξ μόνο με τον εαυτό του δηλαδή, γι' αυτό δεν το περιγράφουμε απαραίτητος εδώ. Καταλάβες? Ναι. Η τρίτη φάση είναι η φάση του οργασμού. Στους άνδρες, το πέος συσπάται και η ουρήθρα εκτοξεύει αντανακλαστικά το σπέρμα προς τα έξω. Ο οργασμός διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, περίπου 6. Στις γυναίκες, το έξω μέρος του κόλπου, το πρώτο τρίτο όπως ονομάζεται ιατρικά, συσπάται ρυθμικά. Οι συσπάσεις έρχονται κάθε 8 δέκατα του δευτερολέπτου περίπου. Μπορεί να παρατηρηθεί και σύσπαση των μειών της μήτρας παράλληλα. Ο οργασμός διαρκεί περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα. Άρα οι άνδρες έχουν έναν οργασμό
που διαρκεί περίπου 6 δευτερόλεπτα και ο κάθε γυναικείος οργασμός διαρκεί περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια του οργασμού, τόσο η καρδιακή παλμή, η αναπνοή και η πίεση συνεχίζουν να αυξάνονται και στα δύο βιολογικά φύλλα. Λοιπόν, ο οργασμός είναι η φάση στην οποία φτάνει στην κορύφωση η σεξουαλική ευχαρίστηση. Όταν φτάσει στην κορύφωση, δηλαδή στο πιο ψηλό σημείο η σεξουαλική ευχαρίστηση, ο άνδρας βλέπει το πέος του, κάνει επίτηδες, βλέπει το πέος του να συσπάται και η ουρίθρα του να εκτοξεύει αντανακλαστικά, όχι επίτηδες, το σπέρμα. Και περίπου για 6 δευτερόλεπτα νιώθει μια τεράστια ευχαρίστηση, κορύφωση ο άντρας. Νιώθει, βιώνει αυτό που λέμε οργασμό. Mm. Στη γυναίκα ο οργασμός διαρκεί περισσότερο από ό,τι στον άντρα. 10 με 15 δευτερόλεπτα. Και κατά τη διάρκεια του γυναικείου οργασμού συσπούνται οι μύστης του κόλπου. Το έξω μέρος του κόλπου, το πρώτο τρίτο, συσπάται ρυθμικά. Και κατά τη διάρκεια του οργασμού ανεβαίνουν οι καρδιακοί παλμοί, ανεβαίνει η πίεση, η αναπνοή και νιώθουν μια τεράστια ευχαρίστηση. Η λέξη οργασμός σημαίνει κορύφωση, σημαίνει το πιο ψηλό σημείο ευχαρίστησης. Γι' αυτό χρησιμοποιείται κάποιες φορές η λέξη οργασμός και μεταφορικά. Δεν το άκουσα. Η τέταρτη φάση είναι αυτή της λύσης χαλάρωσης. Σε αυτή τη φάση αναλαμβάνει δράση το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση του σώματος. Στους άνδρες, το πέος επιστρέφει στη συνήθη χαλαρή του κατάσταση. Στις γυναίκες, η μήτρα και η κλιτορίδα επανέρχονται στις κανονικές τους θέσεις. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης φάσης, της χαλάρωσης δηλαδή, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες πέφτουν οι καρδιακοί παλμοί, πέφτει η πίεση στο αίμα και η αναπνοή γίνεται πιο αργή. Για να δούμε τώρα τις υπερδυνάμεις που έχουμε οι γυναίκες στο σεξ σε σχέση με τους άνδρες. Μετά από έναν κύκλο σεξουαλικής επαφής, ο άνδρας δεν μπορεί να έρθει αμέσως ξανά σε διέγερση και στήση. Ενώ υπάρχουν γυναίκες που είναι σε θέση να συνεχίσουν νέους κύκλους ακόμα και χωρίς διάλειμμα. Γράφω στο βιβλίο αυτό, κρατήστε το, επειδή είναι σημαντικό για τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Παρόλο που άνδρες και γυναίκες έχουν παρόμοιο κύκλο σεξουαλικής διέγερσης, πλατό οργασμού και χαλάρωσης, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω, οι άνδρες χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιο χρόνο προτού μπουν σε νέο κύκλο, ενώ κάποιες γυναίκες όχι. Η επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική στο σεξ που γίνεται με συμμετοχή και άλλου ανθρώπου. Αν έχω μια συμβουλή μόνο να σας δώσω για το συντροφικό σεξ, είναι να επικοινωνείτε με τον τη σεξουαλικό σας παρτενέρ. Υπάρχει και σεξ χωρίς σύντροφο? Αυτό είναι το νέο cliffhanger στο οποίο θα παραμείνουμε. Ναι, υπάρχει. Χα! Στο επόμενο επεισόδιο θα το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, ακούω απορίες. Έχεις απορίες? Όχι, δεν έχω. Δεν έχεις ακούσει ποτέ την έκφραση για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ζωγραφίζει και φτιάχνει πολύ ωραίους πίνακες και βρίσκεται, ότι βρίσκεται σε μια φάση δημιουργικού οργασμού? Mm-mm. Να το ακούσεις τώρα. Η έκφραση δημιουργικός οργασμός είναι μια μεταφορική έκφραση που μιλάει για τη μεγάλη ευχαρίστηση που νιώθει ένας καλλιτέχνης την ώρα που ζωγραφίζει. Αυτό δεν μπορείς να ταυτιστείς? Το σημείο είναι εκείνο που ζωγραφίζει και νιώθεις πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Κάποιες φορές, άμα δεν κάνεις καλό έργο, κοίταξε να δεις, δεν νιώθεις χάλια, ξέρω εγώ τι είναι αυτό που έκανε. Το ίδιο και με το σεξ. Κάποιες φορές, αν δεν κάνεις καλό σεξ, νιώθεις χάλια. Γιατί υπάρχει καλό σεξ και κακό σεξ και θα το συζητήσουμε σε επόμενα επεισόδια. Λοιπόν. Πόσα επεισόδια θα πάρει αυτό το κεφάλαιο? Όσο χρειάζεται. Η σεξουαλική ζωή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής ενός άνθρωπου. Σε χαλάει? Όχι. Όχι. Ούτε εμένα με χαλάει. Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Λοιπόν. Στο προηγούμενο επεισόδιο έκαναμε την εισαγωγή της εισαγωγής της σεξουαλικής παιδαγώγησης. Μιλήσαμε για την αφηβεία, για τις αλλαγές που γίνονται στο σώμα. Αυτό το βιβλίο είναι ωραίο αν θέλουν να το πάρουν κάποιοι γονείς για τα παιδιά τους. Ναι. Που τα παιδιά τους δεν κριντζάρουν με... Εγώ κριντζάρα προσωπικά. Κριντζάρε, η κοπελούα, κριντζάρε, δικαιούσε να κριντζάρεις. Δικαιούσε να νιώθεις ό,τι θέλεις. Να κριντζάρεις, να γελάς, να το βρίσκεις αστείο, να το βρίσκεις παράξενο. It's okay. Είναι εντάξει. Shit happens. Shit happens, sex happens. Μπορώ λοιπόν, να μιλήσω και πιο δυνατά.
Τι πες, μπορείς να γέλασε και πιο δυνατά. Και πιο δυνατά. Γέλασε και πιο δυνατά για να αποδείξεις ότι είσαι γνήσια, κόρη μου, γιατί το γέλιο μας μια... Λοιπόν, είπαμε, και οι άντρες και οι γυναίκες περνούν μέσα από τέσσερις φάσεις στο σεξ. Η πρώτη φάση είναι η φάση του ενθουσιασμού και της διέγερσης. Η δεύτερη φάση είναι της σταθεροποίησης. Της σταθεροποίησης της διέγερσης και της στήσης στην ουσία. Η τρίτη φάση είναι η φάση του οργασμού και η τέταρτη φάση είναι η φάση της χαλάρωσης. Να. Όλων αυτών γίνεται στυκτοδός στο σώμα. Δηλαδή ο εγκέφαλος δίνει την εντολή να νιώσει σεξουαλική διέγερση, είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα, και νιώθοντας σεξουαλική διέγερση να ανεβούν οι παλμοί του, να γίνει η αναπνοή του ή η αναπνοή της πιο γρήγορη, να πάει αίμα στην περιοχή των γενετικών οργάνων, το αίμα που πάει εκεί πέρα να αλλάξει δομικά τα γενετικά όργανα. Δηλαδή, όταν υπάρχει έναν πέος χαλαρών, έχει εντελώς διαφορετική δομή από έναν πέος σε στήση. Ένα λεπτό να το βρω, να το δείξω. Έχει το ξανά το βιβλίο. Ας πούμε, αυτό το οποίο στο αντρικό που δείχνει εδώ πέρα είναι χαλαρό. Δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα μ' αρέσει αυτό το οποίο είναι χαλαρό. Δεν είναι ωραία η εικονογράφηση, γελία. Πώς το λέω. Η εικονογράφηση είναι κάπως. Και όμως, σε παρακαλώ πολύ, δεν έχει πει ως συστήση. Wow. Είδες, όντως είναι για μωρά. Νικόλας είναι μωρά. Νικόλας ξέρει τι σημαίνει στήση. Ναι, γιατί το έχει πει. Ξέρει, γιατί όπως όλα τα μωρά και όπως όλοι οι άνθρωποι, όπως όλοι οι αρσενικοί άνθρωποι, παρατηρεί ότι έχει πρωινή στήση. Η πρωινή στήση συμβαίνει σε όλα τα παιδάκια. Τα παιδάκια το πρωί μόλις σηκωθούν το έχουν ίσια πάνω. Γι' αυτό πολλές φορές δυσκολεύονται και να πάνε να κατουρίσουν. Επίσης... Τι είναι. Κριντζάρει ο άλλος. Τι, γελά. Πες μας την άποψη σου. Δεν θα πρέπει να κριντζάρω εγώ, εν τω μεταξύ. Πες για την τουαλέτα, γελά. Για την τουαλέτα, ναι. Είναι ένα υπαρχτό πρόβλημα σε αρσενικούς ανθρώπους. Ξέρεις ότι είναι Netflix τούτο, ξέρεις το. Δεν είναι Netflix αυτό. Όχι, θα κόμε, θα μην είδαμε. Θα πει ο καθένας τα προβλήματα του. Οι γυναίκες νομίζεις όταν βρίσκονται σε στήση μπορούν να κατουρίσουν, δεν μπορούν. Κάτσε, δεν το... Τι? Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Τι? Όταν μια γυναίκα έχει σεξουαλική διέγερση, ναι. Δηλαδή όταν έχει σεξουαλική επιθυμία και ναι. Κατεβεί αίμα κάτω ναι. Στα γενετικά της ναι, όργανα είπαμε. Και φουσκώσουν τα γενετικά της όργανα, δυσκολεύεται να κατουρίσει εκείνη την ώρα που έχει σεξουαλική διέγερση. Μπορεί να πάει στην τουαλέτα να προσπαθήσει να κατουρίσει, αλλά να μην τα καταφέρνει. Όπως και ένας άντρας όταν έχει στήσει, δυσκολεύεται να κατουρίσει. Γιατί τα γεννητικά όργανα εκείνη την ώρα γίνονται calibrated. Ετοιμάζονται για άλλη χρήση. Εάν είναι το σώμα έτοιμο να κάνει σεξ, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία της ενούρησης. Να το πω σε πιο απλό ή καλό, να το πω περισσότερο στην αργό. Όχι. Εάν κάποιος άνθρωπος είναι... Καταλάβεις και λέξε να πω. Ναι. Εντάξει να την πω, είναι πάνω. Πες την. Εάν κάποιος άνθρωπος είναι καυλωμένος, δεν μπορεί να κατουρίσει εκείνη την ώρα. Άνδρας ή γυναίκα. Δεν είναι κάτι κακό αυτό, είναι γιατί εκείνη την ώρα που βρισκόμαστε σε στήση, η λέξη καυλωμένος, καυλωμένη σημαίνει σε στήση. Είναι μια λέξη όμως η οποία δεν χρησιμοποιείται εύκολα γιατί έχει αρνητική χρειά στην καθομιλουμένη. Αλλά αυτό σημαίνει. Το σώμα του έχει μπει σε ένα mode διαφορετικής λειτουργίας. Στην ουσία, η γυναίκα έχει την ουρήθρα της, δηλαδή το σημείο από το οποίο κατουρά, μέσα στον κόλπο. Όταν κατουρά μια γυναίκα, χρησιμοποιείται το σώμα της για τη λειτουργία της ενούρησης. Όταν όμως το σώμα της βρίσκεται σε στήση, είναι προετοιμασμένο για άλλη λειτουργία, αυτή της σεξουαλικής επαφής. Το ίδιο και ο άντρας κατουρά από την ουρήθρα του, η οποία βρίσκεται μέσα στο πέος του και από την οποία ουρήθρα επίσης εκτοξεύεται το σπέρμα όταν έχει οργασμό. Οπότε είναι φυσιολογικό την ώρα που το πέος ετοιμάζεται για σεξουαλική επαφή να μην μπορεί να κατουρίσει. Κατανοητό.
Τι λέτε εσείς, κύριε? Ισχύει ίσως? Ποιο, ότι δεν γίνεται, δεν... Ναι. Δεν γίνεται. Γίνεται. Γιατί μπαίνει σε άλλο μότ το σώμα του. Το σώμα της γυναίκας είναι πολύ παρόμοιο με το σώμα του άντρα. Να περάσει λίγο. Ναι. Και δεν είναι κακό να το ξέρουν αυτόν τα παιδιά, γιατί μπορεί ένα παιδί να ξυπνήσει το πρωί, ας πούμε, ένα αγοράκι και να είναι σε στήση. Να προσπαθεί να κατουρίσει και να μην τα καταφέρνει και να νομίζει ότι κάτι του συμβαίνει. Δεν του συμβαίνει κάτι. Ή μπορεί ένα κορίτσι. Ξέρω να λέει, μαμά πεθαίνω. Μαμά πεθαίνω, ναι. Ή ένα κορίτσι είτε το πρωί, το μεσημέρι, είτε το βράδυ. Γιατί είπαμε, οι γυναίκες έχουμε super powers σε σχέση με τους άντρες στο σεξ. Γι' αυτό είναι οι πρωτόγονες κοινωνίες ήταν μητριαρχικές. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Σου ξαναείπα ότι οι πρωτόγονες κοινωνίες ήταν μητριαρχικές. Ναι. Γιατί είπαμε ότι υπάρχουν τρεις μορφές εξουσίας. Σεξ, χρήμα και. Εξουσία. Εξουσία. Τρεις μορφές δύναμης. Σεξ, χρήμα και εξουσία. Επειδή οι πρωτόγονες γυναίκες είχαν περισσότερες σεξουαλικές ικανότητες από τους άντρες. Δηλαδή μπορούσαν να κάνουν περισσότερες φορές σεξ την ημέρα από ότι οι άντρες. Γι' αυτό ήταν αρχηγοί. Τούτο δεν το λέω για να μειώσω τους άντρες. Ως ετεροφιλόφιλη γυναίκα αναγνωρίζω ότι μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα δεν μπορεί να ευχαριστηθεί το σεξ χωρίς έναν άντρα, σύντροφο. Θα πούμε στο επόμενο κεφάλαιο για την αυτοικανοποίηση, αλλά η αυτοικανοποίηση δεν είναι το ίδιο με τη σεξουαλική πράξη. Μοιάζει με τη σεξουαλική πράξη, αλλά δεν είναι το ίδιο συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, γιατί η σύγχρονη κοινωνία, η κοινωνία η σημερινή, η οποία έχει ακόμη πατριαρχική ροπή, δεν είναι παντελώς πατριαρχική κοινωνία μας, αλλά έχει μια πατριαρχική ροπή, υπάρχει μια υποτίμηση της γυναίκας σε σχέση με το σεξ. Είναι σημαντικό να το πούμε ότι ο γυναικείος οργανισμός έχει περισσότερη λειτουργικότητα σε σχέση με το σεξ από ότι ο ανδρικός. Γιατί όλη η φιλοσοφία της κοινωνίας μέχρι τώρα ήταν στραμμένη προς την ανδρική σεξουαλική λειτουργία και όχι προς την γυναικεία. Και πολλές γυναίκες μεγάλωσαν πιστεύοντας ότι δεν δικαιούνται οι γυναίκες να έχουν σεξουαλική ευχαρίστηση, σεξουαλική ικανοποίηση και ούτω καθεξής. Και επίσης σε κάποιες χώρες αφρικανικές έχουν και το εντελώς εγκληματικό έθιμο να κάνουν κλιτοριδεκτομή, να κόβουν την κλιτορίδα στις γυναίκες. Θα το δούμε σε επόμενα επεισόδια. Αυτά. Έχετε κάτι άλλο να πείτε ή να παροτρύνετε τον κόσμο? Όχι. Όχι. Ένα λεπτό. Αν σε κάποιο φάνηκε cringe αυτό το επεισόδιο, να το γράψεις στα σχόλια. Ναι. Τον ήθελες να πεις? Όχι, όχι. Α, ναι. Αν εδώ και ένα μήνα έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ. Εδώ και ένα μήνα έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ Taylor Swift. Πήγαινε φερτό να μας το δείξεις. Και εντός εκλυπαρώ να ακούσετε ένα. Πήγαινε φερτό να μας το δείξεις. Γιατί πρέπει να παραδεχτείς ότι η οικογένεια σου αγόρασε τον νέο στον άλμπουμ. Ναι, αλλά στα public μου είπε ο μπαμπάς, όχι, είναι χάσιμο λεφτά. Είναι... Το πήρες ή δεν το πήρες? Το πήρα. Άτε. Έρχομαι. Έλα. Δείξτε το. Είναι το καινούριο άλμπουμ της Taylor Swift. Δεν είναι καινούριο, τώρα πάλιωσε. Είναι το ενός μηνός άλμπουμ της Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Α, θα μπορούσε το εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ να είναι και το εξώφυλλο του επόμενου βίντεο. Ναι, γιατί όχι. Του δικού μας. Ναι. Δεν κατάλαβες τι είπα. Ναι. Σε ποιο cliffhanger μείναμε? Τι? Σε ποιο cliffhanger μείναμε? Ξέχασα. Κόρη, να θυμάσαι το cliffhanger που μείναμε? Όχι. Μείναμε στο cliffhanger για το αν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει σεξ μόνος του. Αν αυτή η φωτογραφία που είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι της και αγγίζει την κοιλιά της, θα μπορούσε να είναι ένα... Όχι! Δεν είπα ότι αυτό ικανοποιείται. Είπα θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί ως ένα εξώφυλλο. Όχι. Η κοπέλα εκεί πέρα είναι ποζάρι, ρε παιδί μου. Ναι, είναι πόζα, δεν είναι τίποτα. Είναι πόζα, το ξέρω. Ναι, είναι πόζα. Είναι πόζα, αλλά αυτή η πόζα δείχνει μια κοπέλα ξαπλωμένη στο κρεβάτι της που να αγγίζει με τα χέρια της τον εαυτό της. Άρα είναι cliffhanger για το επόμενο επεισόδιο. Δεν είπα ότι όχι, Taylor Swift... Όχι, δεν θα το βάλουμε στο εξώφυλλο αυτό, δεν μ' αρέσει. Θα το βάλουμε, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Όχι. 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 Μεταξά μου, τι, γιατί λες όχι μεταξά?
Το έβαλες να το ακούσεις στο CD. Ναι, το έβαλες στο CD player. Ξέρω ότι το ακούσω όλη μέρα από το Spotify, αλλά ρώτησα να το βάλεις στο CD player. Το έβαλα, το έβαλα. Εμείς είμαστε ρετρό έχοντας CD player. Την εποχή είμαστε ρετρό. Μπαμπά. Μπαμπά. Γιατί λες ότι είναι... Γιατί λες ότι... Και να πει τον πόνο της. Ότι. Ότι είναι χάλια Taylor Swift. Όχι, γιατί... Ναι, και αυτό, αλλά γιατί επίσης λες ότι είναι, δεν έχει... Δεν είναι άξιο για να το πληρώσουμε, ας πούμε. Να το πάρω εγώ. Είπα εγώ αυτό. Εσύ είπες ότι δεν αξίζει λεφτά. Ενώ το κρατά που το αγοράσαμε εν τω μεταξύ. Της το πήραμε από το public, το κρατά. Αλλά σε καταγγέλνει ότι είπες ότι δεν είναι άξιο για να το πάρουμε. Βγάλετε άκρη. Ναι. Εντάξει, εγώ έτσι έχασα μια άποψη. Με την εποχή του Spotify και λοιπά. Το να δούμε λεφτά για το CD μπορεί να είναι και λίγο καρισμένο. Αλλά μετά το δεχτήκαμε, το πράξαμε. Το πράξαμε. Το πράξαμε και το πράττουμε. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Γιατί αυτός να είχε βινήλια. Εσύ είπαμε ότι είχες 1500, εσύ είχες 1500 άλμπουμ, ενώ εγώ έχω 7 CD και μου λες ότι δεν... Νομίζω στα 12 και μισό να έχει 1500. Αγορασμένα με αίμα και υδρότα. Α, μάλιστα. Ναι. Και, με, και μένα, αγορασμένα με αίμα και υδρότα είναι. Ελάπλος όχι δικό μου. Τι, δεν κατάλαβα. Σωστό. Τι εννοείς ότι είναι αγορασμένα με αίμα και υδρότα. Αυτή η προσπάθεια που κάνω. Ναι, είναι αλήθεια ότι προσπαθεί γενικά. Υπερβάλλει. Προσπαθεί, κοίταξε, για να είσαι δίκαιος, και θέλω να είσαι δίκαιος, και απαιτώ να είσαι δίκαιος, η αγορά του CD player και το CD έγινε στην προσπάθεια το παιδί μας να... τροφοδοτηθεί με κίνητρο. Ναι, για να φοράει τον κηδεμόνα της για τις σχολήσεις τον οποίο το φοράει και για να τα διαβάζει τα μαθήματα της με περισσότερη επομέλεια, τα οποία τα διαβάζει. Οπότε είναι... Ένα boost φρονήματος και ηθικού. Είναι άξια κερδισμένα τα συντήμανα μου. Ναι, ο παπάς μου λέει δεν έχει άλλο, πρέπει να κάνουμε οικονομία, πρέπει να τα αγοράζεις και τέτοια. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί γελάς. Επειδή μας δίνεις με τον ίδιο τρόπο που μεγάλη στην τηλεόραση. Είπε το σε μία φάση, κορί του το πράγμα. Είπε το σε μία φάση και μετά το ξείπε. Είπα ξύπα. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πόστερ. Πώς μπορείτε να ανοιχθείτε αυτό εδώ το πόστερ. Το από δίπλα είναι. Ναι. Αυτό μπορείτε να το ανοιχθείτε. Όχι, ναι. Άμα είσαι... Ναι. Τι... Θα πει, πες και την κερατάκαρα από την ελληνική ταινία. Γιατί τι μισείς. Είπα ξύπα, χέζω την παράδειγμα. Μπαμπά, γιατί τι μισείς. Δεν τη μισεί, κόρη Παναγία που προσπαθεί να σε μοιήσει στη ροκ μουσική και εσύ αντιστέκεσαι. Τι. Θέλω να πω κάτι. Πες κάτι. Δεν είστε λίγο εκτός θέματος. Δεν πειράζει. Κάντε διάλειμμα. Όχι, είμαστε προς το τέλος και το κοινό μας είναι μαθημένο να λέμε διάφορα. Θα ταλαιπωρήσετε τον editor μετά. Όχι, θα τα κάνουμε μόνοι μας. Θα το κάνεις εσύ. Εγώ θα το κάνω. Ναι, γιατί αν το βάλουμε αυτό θα τα κόψει όλα. Εγώ θα το κάνω. Το edit. Okay. Λοιπόν, σας χαιρετίζουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να γράψετε στα σχολεία ποιο τραγούδι ακούσατε. Ή ποιον κομμάτι σας κρίντζαρε, ή ποιον κομμάτι δεν σας κρίντζαρε, ή τι απορίες έχετε. Κρίντζαρε. Λοιπόν, αυτό εδώ με κρίντζαρε. Τι γογόν τι κρίντζαρε είναι αυτό το βιβλίο. Εμένα μου φάνηκε κάπως καλό αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είπαμε ότι... Αυτό είναι μια χαρά βιβλίο. Συντόμως θα επανεκδοθεί, άρα θα μπορείτε να το κρατάτε στα χέρια σας. Αλλά θα είναι πανάκριβο. Κορή, η επανέκδοση γίνεται για να έχει πιο πρόσιτη τιμή, όχι για να είναι πανάκριβο. Ναι, εντάξει. Πάρ' την στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Μακάρι να μπορούσα. Μακάρι να μπορούσα να σας έλεγα. Και του χρόνου. Γιατί, για να παντρευόμαστε ξανά και ξανά μεταξύ μας ή με άλλους. Πάμε εγκανή με τους γάμους. Αυτός είναι ο τελευταίος και οριστικός. Τι σημαίνει αυτό. Τελευταίος. Τελευταίος γάμος που θα κάνουμε. Αμφότερη. Οριστικός. Τι σημαίνει οριστικός, αγάπη. Οριστικός και αμετάκλητος. Οριστική, ότι δεν αλλάζει. Κάτι ανάλογο με το αμετάκλητος, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Είμαι μακάρι αν μπορούσα να σας πω και του χρόνου. Αλλά για να λένε οριστικά και αμετάκλητα πρέπει να έχει διαφορετική σημασία, αλλά δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω δει τέτοιο level. Έτσι αυτό το level. Όχι. Αυτά είναι. Γεια σας. Γεια σας.